είναι πάρα πολύ σημαντικό έστω για μία φορά στη ζωή του να καταφέρει να έρθει και να τρέξει σε αυτή την κλασική διαδρομή. Επίσης ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους όσοι θα τρέξουν αύριο και φυσικά στη χώρα μας για όλα αυτά που περνάει και πιστεύει ότι θα βγούμε νικητές από αυτό. Τώρα να καλέσουμε τον Γενικό Γραμματέα Τουρισμού, τον κύριο Νίκο Καραχάλιο, να απευθύνει έναν σύντομο χαιρετισμό. We would like to invite Mr. Nikos Karachalios, the General Secretary of Tourism, to address the audience, please. Φίλες και φίλοι αθλητές, πολίτες του Μαραθώνα, αξιότιμε κύριε Θοδωράκη, βρισκόμαστε εδώ για λογαριασμό της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού και της ηγεσίας του Υπουργείου Τουρισμού στον κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας. Θέλουμε να συγχαρούμε τους διοργανωτές που παρά τις αντίξωες συνθήκες έχουν εδώ και τα μέσα ενημέρωσης αλλά και τόσο κόσμο. Αλλά θέλουμε να απευθύνουμε και σε ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο, γιατί ο κλασικός μαραθώνιος της Αθήνας είναι ένα σημαντικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας. Είναι μια επίπονη διαδρομή αντοχής, θέλης και αγωνιστικότητας. Ένας δρόμος όπου το ανθρώπινο πνεύμα συναντά την εσωτερική δύναμη και την αποφασιστικότητα. Όπου η ιστορία ζωντανεύει ως οδηγός ζωής στη βάση των διαχρονικών ανθρώπινων αξιών. Αυτό το μοναδικό για την παγκόσμια ιστορία γεγονός γιορτάσαμε το 2010, την επέτειο των 2.500 ετών από τη μάχη του Μαραθώνα. Σε αυτό το πλαίσιο προχωρούμε στη διοργάνωση αναπαραστάσεων μεγάλων ιστορικών γεγονότων με κορυφαίο αυτό της μάχης του Μαραθώνα. Απευθύνουμε λοιπόν ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους αρμόδιους φορείς και στην κυβέρνηση και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για διεξαγωγή και άλλων μαζικών εκδηλώσεων μαζικού αθλητισμού υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Κατά κύριο λόγο θα θέλαμε να σταθούμε και χωρίς μικρόφωνο. Κατά κύριο λόγο έχουμε ήχο. Δεν πειράζει. Κατά κύριο λόγο θα θέλαμε να σταθούμε στους πρωταγωνιστές του κλασικού μαραθωνίου της Αθήνας, σε όλους τους αθλητές του, σε όλους εσάς που εμπνέεστε τα παιδανικά που η αρχαία Ελλάδα γέννησε, σφυριλάτησε και παρέδωσε ως παγκόσμια κληρονομιά, σε όλους εσάς που αγωνίζεστε για αυτό που επιθυμείτε, για αυτό που σας ολοκληρώνει ψυχικά και πνευματικά, σε όλους εσάς που αποδεικνύεται ότι η ανθρώπινη θέληση δεν έχει όρια. Τα όρια της είναι για να ξεπερνιούνται, να καταξιώνουν την ανθρώπινη ύπαρξη και να αποτελούν ένα ξεχωριστό παράδειγμα. Καλωσορίζουμε λοιπόν όσους θεωρείτε την Ελλάδα σύμβολο αξιών, κοιτίδα της δημοκρατίας, φάρο της ελπίδας, φλόγα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης. Η Ελλάδα είναι πάντα κλασική. Αυτό το μήνυμα αντανακλά ο σημερινός αγώνας. Αυτό το απλό μήνυμα θα θέλαμε να μεταφέρετε στις πατρίδες σας σε κάθε σημείο του κόσμου. Η Ελλάδα είναι πάντα κλασική και φιλόξενη. Είναι πάντα ανοιχτή, ζεστή και όμορφη, με το γαλάζιο της θάλασσας και του ουρανού, με τα οποία μοναδικά ο ήλιος συναντιέται σε αυτή την πατρίδα. Η Ελλάδα είναι αλήθεια ότι περνά δύσκολες στιγμές. Στιγμές που η ανθρώπινη ζωή και η αξιοπρέπεια δοκιμάζονται. Αυτές όμως οι δυσκολίες κάνουν την Ελλάδα πιο δυνατή. Κάνουν όλους εμάς πιο δυνατούς. Εσείς, ως αθλητές του πιο δύσκολου αγωνίσματος, το γνωρίζετε καλά. Γνωρίζετε καλά τι σημαίνει να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό. Να υπερβαίνεις κάθε αντικσότητα, να υπερβαίνεις αυτό που φαντάζει αδύνατο. Και η χώρα μας αυτό θα το καταφέρει. Είμαι εδώ όχι ως αρμόδιος γραμματέας του Οργανισμού για τον Τουρισμό, αλλά ως ένας από τα 10 εκατομμύρια Έλληνες που θέλουν να υποδεχτούν τους ξένους αθλητές και επισκέπτες και να συγχαρούν τον καθένα για τη συμμετοχή του. Θα θέλαμε να καλέσουμε τον καθένα ξεχωριστά να παραμείνει περισσότερο στην Ελλάδα και να μας επισκεφθεί ξανά. Θα θέλαμε ο καθένας σας να γίνει κοινωνός της ζεστασιάς και της ελληνικής φιλοξενίας. Να δει όλες τις ομορφιές της πατρίδας μας, να γίνει ένα με την ιστορία της, να διαπιστώσει ότι, όπως τα λέγαμε και στα αγγλικά, Greece is all time classic. Η εικόνα της Αθήνας που κάποια μέσα προέβαλαν δεν θολώνει. Η προβολή έγινε με λάθος τρόπο. Η χώρα μας έχει ένα χρώμα φωτεινό και μοναδικό. Έχει το χρώμα του Αττικού ουρανού, ακόμα και αν για λίγο συννεφιάζει, του Αττικού μαρμάρου, του Παρθενώνα μας. Είναι η γειτονιά του Σοκράτη, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Είναι η πόλη όπου η ιστορία συναντά τη φιλοσοφία, η τέχνη στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, η δημοκρατία το αληθινό της περιεχόμενο. Οι αρχαίοι Έλληνες είναι σε κάθε γωνιά, γιατί βρίσκονται μέσα μας με τη φιλοσοφία τους και οι σύγχρονοι Έλληνες είναι εδώ για να σας καλοδεχτούν. Ως συνέχεια της φιλοξενίας του ξενείου Διός, αλλά και ως πράξη αρετής.
παρουσία σας επιβεβαιώνει την αδιατάρακτη σχέση όλων εκείνων που θέλουν να γνωρίσουν την Ελλάδα και τον πολιτισμό της. Αυτό άλλωστε επισφαγίζει ο αριθμός συμμετοχών στο κλασικό μαραθώνιο που ξεπέρασε τις 26.000. Αριθμός κατά πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το παρελθόν. Τι διαχνεί αυτό και τα συγχαρητήριά μας στην Οργανωτική Επιτροπή? Ότι ο βαθμός εμπιστοσύνης και αγάπης προς την Ελλάδα παραμένει αναλύωτος. Γι' αυτό και σας ευχαριστούμε. Επιτρέψτε μου, τελειώνοντας, να τονίσω ότι κάτι που θεωρώ πιο σημαντικό είναι η βαθύτερη ουσία του κλασικού μαραθωνίου της Αθήνας, η οποία προσφέρει στον καθένα συμμετέχοντα ότι αναβιώνει μέσα την ιστορία. Του προσφέρει τη δυνατότητα να γίνει ένας σύγχρονος Φιδιππίδης και να πει ξανά τον ενικήκαμε. Γιατί το ωραίο είναι και ευγενές. Στο κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας όλοι είναι νικητές. Ιτημένος είναι μόνο αυτός που δεν μάχεται, αυτός που δεν συμμετέχει, αυτός που υποτάσσεται και μυρολατρεί, αυτός που δεν ονειρεύεται ή εγκαταλείπει τα όνειρά του. Ένας άνθρωπος που δεν εγκατέλειψε ποτέ το όνειρό του είναι ο Μίκης ο Θοδωράκης, και για μας είναι τεράστια η τιμή, εμάς ως κυβέρνηση αλλά και εμάς ως Έλληνες, που ένας μεγάλος Έλληνας είναι σήμερα εδώ. Η κλασική Ελλάδα στάθηκε πάντα ενάντια σε αυτή την αντίληψη. Πάλεψε, νίκησε και έμεινε όρθια. Εμπέδωσε αυτή την αξία, την ατομική θέληση που γίνεται παγκόσμια προσφορά, το εγώ που γίνεται για να υπηρετεί το εμείς. Αυτό άλλωστε επισφράγησε και με τη δράση του Γρηγόρης Λαμπράκης, προς τιμήν του οποίου διεξάγεται ο κλασικός μαραθώνιος. Θα θέλαμε και πάλι να συγχαρούμε όλους τους συντελεστές της έκθεσης και κυρίως εσάς, όλους εσάς τους αθλητές. Θέλουμε να έχετε στη σκέψη και στην καρδιά σας ότι η σύγχρονη Ελλάδα συνεχίζει να ενσταλλάζει την κλασική της κληρονομιά και να αποτελεί διαχρονική αξία και κλασικό προορισμό. Η μαγεία του κλασικού βρίσκεται στο ότι κάθε στιγμή το παρελθόν γίνεται ένα με το παρόν και στρώνει τα βήματα για το μέλλον. Να είστε καλά, καλό αγώνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Καραχάλιο. Thank you very much, Mr. Καραχάλιος. Greece is classic, is really warm, and this is the message that we want everybody to send to your country, and of course to come back in Greece. However, it is although it is a difficult period for Greece because of this crisis, you as marathon racers should understand that whoever tries hard can win, and this is what Greece is going to prove. It's going to win despite difficulties. Και τώρα ήρθε η ώρα για να ξεκινήσει το τελετουργικό της αφής της φλόγας. And now it is about to start the ritual of the lighting of the marathon flame.
δίκτυο φως της Ελλήνης. Φέρτε μου μήνυμα! Του φωτοδότρες ακτίνες! Φέρτε μου μήνυμα! Φέρτε μου! Ελλήνης και λαμπρές του Θεού φωτοδότρες ακτίνες. Φέρτε μου μήνυμα, φέρτε μου. Ζαλπίστε το να ξεχυθεί ψηλά στον ουρανό και να φτάσει ως τον χρόνο του Διακού Κυριακού. Είναι μια πλούσια χώρα και στα όπλα τρισδόξαστη έχθρα να έχει για την πόλη μας τούτη. Ο Δίας μας σύμμαχος, δεν τους φοβάμαι. Ο Δίας προστάτης του δίκαιου. Δεν θα βάλω ποτέ τους θρητούς από τους θεούς μας προβάλλω. Στις μεγάλες γιορτές σου.